Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απαντά στις τουρκικές απειλές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η επιστολή Αναστασιάδη προς Γκουτέρες θα σταλεί, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, τη Δευτέρα και θα καταγγέλει τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου, τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και θα τονίζει ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν ένδειξη της μη επικοδομητικής και αρνητικής στάσης της Τουρκίας στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης καλεί τους Ελληνοκύπριους να είναι ενωμένοι, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους. Αυτή η πατρίδα δεν χρειάζεται άλλη αιματοχυσία και ένα ισχυρό μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Θα πρέπει να γίνει συνειδητό και από τους Τουρκοκύπριους πως οι ευαισθησίες που επικρίνουμε εμείς για τις δικές τους ανησυχίες θα πρέπει ανάλογες να είναι και οι δικές τους. Σήκωσε δε το γάντι σχετικά με τις νουθεσίες Ακιντζή. Είναι με λύπημο που είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στις νουθεσίες του κυρίου Ακιντζή πως θα πρέπει τάχα η ελληνοκυπριακή κοινότητα να συνειδητοποιήσει τι είναι ομοσπονδία. Εμείς έχουμε γνώση τι εστί ομοσπονδία. Εμείς έχουμε γνώση τι σημαίνει δημοκρατία. Και κάλεσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα να κατανοήσει πως για να γίνει μια λύση αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες θα πρέπει να δείξουν σεβασμό και προς την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Δυστυχώς αυτό που καταγράφεται είναι η συνεχής προσπάθεια της Τουρκίας να μολύνει τα κατεχόμενα εδάφη. Δεν μπορεί, σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, να προβάλλονται αξιώσεις που εξόφθαλμα οδηγούν όχι απλώς σε αδιέξοδο, αλλά σε κατάρρευση αυτού που προσπαθούμε να χτίσουμε.